αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκι. Πέπα το Γουρουνάκι. Ο μπαμπάς κρεμάει ένα κάδρο. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχουν ένα καινούριο κάδρο με την Πέπα και τον Τζορτζ. Πρέπει να κρεμάσουμε αυτό το υπέροχο κάδρο στον τοίχο. Άστο σε μένα. Εγώ είμαι ο ειδικός σε αυτές τις δουλειές εδώ μέσα. Σίγουρα θα μπορέσεις. Φυσικά. Θα βάλω απλώς ένα καρφί στον τοίχο και μετά θα κρεμάσω το κάδρο. Πολύ καλά. Πάω επίσκεψη στον παππού και στη γιαγιά Γουρουνίτσα. Τα λέμε αργότερα. Σε παρακαλώ, μην τα κάνεις όλα χάλια. Χάλια. Αντίο. Αντίο. Μπαμπά, να σε βοηθήσουμε να κρεμάσεις το κάδρο. Μπορείτε να βλέπετε. Έτσι θα μάθετε πώς γίνονται οι σωστές δουλειές. Πρώτα χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σφάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Όχι, μπαμπά. Τώρα τον έσπασε στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει. Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ. Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο πρωτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε. Μετά ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάζει σοβά πάνω στα τούβλα. Παιχνιδάκι. Ύστερα ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάφει τον τοίχο. Ολοκένουριος. Ο τοίχος φτιάχτηκε. Ζήτω. Αλλά κοιτάξτε πόσο χάλια έγινε το σπίτι. Ως την ευχή. Πρέπει να καθαρίσουμε πρωτού γυρίσει η μαμά. Πρώτα ο μπαμπάς Γουρουνάκης πλένει γρήγορα την Πέπα και τον Τζορτζ. Μετά η Πέπα βάζει ηλεκτρική σκούπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης μαζεύει τα εργαλεία. Μαμά! Η μαμά Γουρουνίτσα γύρισε σπίτι. Μαμά! Η μαμά γύρισε! Γρήγορα κάντε σαν να μην τρέχει τίποτα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε, σου έλειπα. Τίποτα. Ναι, το βλέπω ότι δεν κάνατε τίποτα. Είχαμε πει ότι θα κρεμούσες το κάδρο. Μέσα στην ταραχή του μπαμπάς Γουρουνάκης ξέχασε να κρεμάσει το κάδρο. Λοιπόν, αν και δεν είμαι ειδική, είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετά εύκολο. Ορίστε. Ναι, ήταν όντως αρκετά εύκολο. Μα όταν το έκανες εσύ, μπαμπά, μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Σουτ, Πέπα, μην το πεις σε κανένα. Το παιδικό εργαστήριο. Η Πέπα και ο Τζορτζ πηγαίνουν στο παιδικό εργαστήριο. Είναι η πρώτη μέρα του Τζορτζ.
Τζόρτζ, χαίρεσαι που πάμε στο παιδικό εργαστήριο. Μπαμπά, μήπως ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για το παιδικό μου εργαστήριο? Μια χαρά θα τα πάει, Πέπα. Εσύ και ο κύριος Δεινόσαυρος θα του κρατάτε συντροφιά. Δεινόσαυρος. Μα εγώ θέλω να παίξω με τα μεγάλα παιδιά. Όχι με τον Τζόρτζ και τον ψεύτικο δεινόσαυρό του. Πόπο, η Πέπα δεν θέλει τον Τζόρτζ μαζί της στο παιδικό εργαστήριο. Να είμαστε. Μπαμπά, είσαι σίγουρος ότι ο Τζόρτζ είναι αρκετά μεγάλος? Μια χαρά θα τα πάει. Εντάξει, μπορεί να έρθει. Γεια σας. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Τζόρτζ, τα έκανες όλα λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, παιδιά? Έφτιαξα ένα λουλούδι. Είναι πολύ ωραίο, Πέπα. Και ο Τζόρτζ ζωγράφισε έναν δεινόσαυρο. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα σχέδια του Τζόρτζ και της Πέπα στον τοίχο. Ζήτω! Πέπα, πρέπει να είσαι πολύ υπερήφανη για το μικρό αδερφό σου. Ναι, είμαι. Τα παιδιά μόλις χώρασαν και οι γονείς τους ήρθαν να τα πάρουν. Μπορεί να ξανάρθει ο Τζόρτζ. Ναι, και θα μας φτιάξει κι άλλες όμορφες ζωγραφιές. Τι θα ζωγραφίσεις την επόμενη φορά, Τζόρτζ? Δεινόσαυρο. Γκρο. Κι άλλη ζωγραφιά με δεινόσαυρο. Λοιπόν, θα μας δείξεις πώς ζωγραφίζεις τους δεινόσαυρους. Υπέροχα. Ναι, υπέροχα. Υπέροχα. Ο μπαμπάς χάνει τη γιαγιά του. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει γυαλιά. Πρέπει να φοράει γυαλιά για να βλέπει καλά. Όταν ο μπαμπάς Γουρουνάκης φοράει γυαλιά, όλα γύρω του φαίνονται μια χαρά. Αλλά όταν ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τα γυαλιά του, δεν μπορεί να δει καθαρά.
όλα του φαίνονται κάπως αχνά και θολά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο μπαμπάς Γουρουνάκης πού είναι τα γυαλιά του. Καμιά φορά ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζεις συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν μπορούν να βρουν τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη πουθενά. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα γυαλιά του μπαμπά. Πόπο, τι θα κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτά. Αν κινούμε αργά, δεν θα σκοντάφτω στα έπιπλα. Να, εκεί είναι! Τα γυαλιά του μπαμπά! Μπαμπά Γουρουνάκη, τόση ώρα καθόσουνε πάνω τους. Τι κουτός, μπαμπάς! Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Λοιπόν, μπορεί να είσαι λίγο κουτός, μπαμπά Γουρουνάκη, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι πια κακόκεφος. Δεν ήμουν κακόκεφος. Κυπουρική. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν στο σπίτι της γιαγιάς Γουρουνίτσας και του παππού Γουρουνάκη. Παππού, πιάσε! Πιάσε! Τι είναι αυτό? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος! Παππού, τι κάνεις εκεί? Φυτεύω αυτούς τους σπόρους. Σπόρους? Και τι κάνουν οι σπόροι? Οι σπόροι γίνονται φυτά. Κάνω μία μικρή τρύπα και βάζω το σπόρο μέσα. Μετά τον σκεπάζω με χώμα και τον ποτίζω. Όλα στο κήπο μου έχουν βγει από μικρούλικα σποράκια, σαν αυτό. Ακόμα και η μεγάλη μυλιά. Ω, ναι.
Αυτό το μικρό σποράκι θα μεγαλώσει και θα γίνει μια μικρή μιλίτσα σαν αυτή. Και αυτή η μικρή μιλίτσα θα γίνει μια μεγάλη μιλιά σαν αυτή. Αου! Και μέσα σε αυτό το μήλο υπάρχουν κι άλλοι σπόροι. Για να γίνουν κι άλλα δέντρα. Ακριβώς. Παππού, παππού, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο, φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μία τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα, ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν. Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου! Ναι! Κοίτα! Φράουλες! Ευχαριστώ, παππού! Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κάτι άλλο? Ναι! Τώρα είναι η σειρά του Τζόρτζ να διαλέξει! Ναι! Διάλεξε εσύ, Τζόρτζ. Διάλεξε ένα καρότο. Παππού, νομίζω ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα καρότο. Τζόρτζ, θα σου άρεσε να φυτέψεις ένα καρότο? Όχι. Τι θα σου άρεσε να φυτέψεις? Ο Τζόρτζ σκέφτηκε τι θέλει να φυτέψει. Είναι ο σαύρος. Ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα δεινοσαυρόδεντρο. Χαζούλη, Τζόρτζ, οι δεινόσαυροι δεν φυτρώνουν σε δέντρα. Δεινόσαυρος. Ποδήλατα. Είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα και η Πέπα και ο Τζόρτζ οδηγούν τα ποδήλατά τους. Τι ωραία κολοκύθα, μπαμπά Γουρουνάκη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι πολύ υπερήφανος για την κολοκύθα του. Μόνο κολοκύθες μπορώ να καλλιεργώ. Μάλλον επειδή λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Έλα, Τζόρτζ. Σούζη, Ρεβέκα! Η Πέπα και οι φίλοι της, ο Ντάνης Κυλάκης, η Σούζη Προβατίνα και η Ρεβέκα Κουνέλη οδηγούν τα ποδήλατά τους. Ο Τζόρτζ οδηγεί το τρίκυκλό του. Ο Τζόρτζ πάει πολύ αργά. Τρέχουμε στην κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Ε, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ. Πάει τόσο αργά.
Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε. Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Τρέχουμε στην καλοκύθα του μπαμπά! Πέπα, πρόσεχε! Η καλοκύθα μου! Θα τους κερδίσω! Η Πέπα δεν προσέχει που πηγαίνει. Πω, πω, η Πέπα έλειωσε την καλοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Συγγνώμη που έλυσα την κολοκύθα σου, μπαμπά. Δεν με νοιάζει για την κολοκύθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ είσαι καλά. Στο μέλλον πρέπει να προσέχεις που πηγαίνεις. Σου το υπόσχομαι, μπαμπά. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα που έσπασε η κολοκύθα, μπορώ να την κάνω κολοκυθόπιτα. Λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Και αφού η κολοκύθα του μπαμπά είναι τόσο μεγάλη, η κολοκυθόπιτα που θα φτιάξουμε θα φτάσει για όλους. Πικνίκ. Είναι μια υπέροχη λαμπρή ηλιόλουστη μέρα. Η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν να κάνουν πικνίκ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης φέρνει το καράθι του πικνίκ. Κουβέρτα για το πικνίκ, ψωμί, τυρί, ντομάτες και λεμονάδα. Μήπως όμως ξεχάσαμε τίποτα? Το κέικ φράουλα της μαμάς. Αστειευόμουν, παιδιά. Το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς είναι και αυτό εδώ. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι! Τότε φύγαμε! Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας πάμε. Καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά Γουρουνάκη. Αργότερα. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά,
Να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στο Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Μαμά, έχουμε το κέικ φράουλα. Αν μείνει καθόλου κέικ μετά, μπορείτε να τους το δώσετε. Σε όλους αρέσει το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς Γουρουνίτσας. Μια σφίκα. Μισώ τις σφίκες. Ξουτ! Πώς κάνεις έτσι, μαμά Γουρουνίτσα? Μια σφιγγούλα είναι. Φύγε, σφίκα. Μην κουνιέσαι, μαμά Γουρουνίτσα. Σε λίγο θα φύγει. Ορίστε, είδες. Έπρεπε απλώς να κάτσεις ακίνητη. Φύγε. Δρόμο! Βοήθεια! Ξουτ, πάρτε την από πάνω μου, βοήθεια! Ελπίζω η σφίγγα να μην ζυμπήσει τον μπαμπά. Φύγε από εδώ, παλιό ζουζούνι! Όχι, ο μπαμπάς τρέχει πολύ γρήγορα. Η σφίγγα δεν θα τον πιάσει. Να φάμε το κέικ μας πρωτού ξαναγυρίσει η σφίγγα. Αχ, όχι, ξεχάσαμε να αφήσουμε κέικ για τις πάπιες. Νομίζω ότι τις ξέφυγα. Είπες ότι ήθελες να τρέξεις για να γυμναστείς, μπαμπά Γουρουνάκη. Εγώ όμως δεν πίστεψα ότι θα το έκανες. Ευτυχώς κατάφερα να σώσω τη φέτα του νόστιμου κέικ μου. Στάσου, μπαμπά. Υποσχεθήκαμε να δώσουμε το υπόλοιπο στις πάπιες. Είστε πολύ τυχερές, πάπιες. Πείτε ευχαριστώ στον μπαμπά Γουρουνάκη. Παρακαλώ, κυρίες μου. Είναι ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Πείτε αντίο στις πάπιες. Γεια σας, πάπιες. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ha 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 ha